Η τιμή είναι δική μου που είμαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο μαζί με τόσης καλής ποιότητας άλλους συνυποψήφιους και σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο λόγος που με έκανε να γίνω υποψήφια σε αυτές τις εκλογές ήταν ότι πραγματικά αισθάνομαι την ευθύνη, ότι όλοι πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις που έχουμε και όπως μπορούμε για να αναχαιτήσουμε όχι μόνο την ακροδεξιά ρητορική και πρακτική, αλλά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά με ιδιαίτερη αγριότητα, τα τελευταία 6 χρόνια, στον Ευρωπαϊκό Νότο, και όχι μόνο στον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και στις ίδιες τις χώρες που επέβαλαν αυτές τις πολιτικές, στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές τους ομάδες. Οι συσχετισμοί είναι αυτοί. Οι σωστοί συσχετισμοί στην Ευρώπη σήμερα είναι αυτοί που θα καθορίσουν την οικονομική, την πολιτική, αλλά και την οικονομική και την κοινωνική και την περιβαλλοντική πολιτική. Όχι μόνο για τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε το Βέμπερ ή κάποιον άλλον σαν τον Βέμπερ να ελέγχει τα δημοσιονομικά μας, τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα, τις εξαγγελίες που κάθε φορά θα γίνονται από τις κυβερνήσεις, όπως πριν από λίγες μέρες έκανε ο ίδιος στις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης, τα νέα μέτρα ελάφρυνσης της λιτότητας που είχε επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλει η συντηρητική παράταξη του Βέμπερ και των άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να συνεχιστεί αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική, γιατί ξέρουμε ποιους υπηρετεί και πώς θα τους στηρίξει. Όπως και αλλού στον κόσμο, η νεοφιλελεύθερη αυτή πολιτική στην οικονομία και στην κοινωνία οδηγεί σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στο κλίμα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στο περιβάλλον. Βλέπουμε με την άνοδο του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη γνωστή του ακροδεξιά ρητορική, τον απομονωτισμό σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, την συμπεριφορά του προς τους μετανάστες, έχει και μία πραγματικά καταστρεφτική πολιτική για το περιβάλλον. Έβγαλε τη χώρα, τη ΗΠΑ, από τη συνθήκη του Παρισιού, που μόλις πριν 2 χρόνια, πριν αναλάβει αυτό στην εξουσία, είχε επικυρωθεί από όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη. Έβγαλε λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες τον δεύτερο ρυπαντή στον κόσμο με αέρια του θερμοκηπίου. Έβγαλε λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες από την συνθήκη του Παρισιού. Και βέβαια δημιούργησε μία τάση και άλλοι τον ακολούθησαν, όπως παραδείγματος χάρη ο Μπολσονάρο, στην Λατινική Αμερική, ο Ντουτέρτε στις Φιλιππίνες. Παρατηρήστε λοιπόν αυτό το σχήμα, αυτό το pattern που λέμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι παντού η ακροδεξιά ρητορική, η ακροδεξιά πολιτική πιάνεται χέρι-χέρι με τις αντιπεριβαλλοντικές εξαγγελίες και πολιτικές. Ο Μπολσονάρο στην Λατινική Αμερική, όλοι ξέρετε τι σημαίνει Μπολσονάρο για την οικονομία της Λατινικής Αμερικής, έχει και μια πραγματικά καταστροφική πολιτική για ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει επιτρέψει να υλοτομηθεί το μεγαλύτερο μέρος του Αμαζονίου με συνθήκες πραγματικά χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς την συμμετοχή, την άδεια ή την τη συμμετοχή είναι των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς να δώσουν την άδεια. Παρ' όλα αυτά, γιατί θέλει, υπό το πρόσχημα ότι θέλει να βοηθήσει την οικονομία, έχει λοιπόν δώσει ένα μεγάλο μέρος του, έχει επιτρέψει να υλοτομηθεί ένα μεγάλο μέρος του Αμαζονίου. Και βέβαια, τα αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και στην Λατινική Αμερική. Εκείνο που θέλω να γίνει κατανοητό, ότι αντιλαϊκές πολιτικές είναι και αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και στην Ευρώπη σήμερα. Το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το χειρότερο ρεκόρ ψήφισης νομοσχεδίων που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Μόλις 3 από τα 21 κόμματα τα οποία παρτίζουν την δεξιά συμπαράταξη στο Ευρωκοινοβούλιο, μόλις 3 από αυτά τα 21 κόμματα αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή ως υπαρκτή. Τα υπόλοιπα είτε την αρνούνται, είτε θεωρούν ότι δεν είναι ανθρωπογενής. Δηλαδή, έχουν μια πραγματικά παρόμοια
αντίληψη για τα πράγματα όπως και ο Τραμπ. Και πώς επεμβαίνουν λοιπόν στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Επιτροπών. Υπάρχει πολύ μεγάλη αδιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιτροπές αυτές, που παίρνουν αποφάσεις για πολλά περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα και ενεργειακά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί το παρατηρητήριο διαφάνειας για το Ευρωκοινοβούλιο και είναι κάτι το οποίο η ίδια η ευρωπαϊκή κοινότητα το έχει συνειδητοποιήσει ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Δυστυχώς όμως τα βήματα είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν είναι δυνατόν τα λόμπι, τα οποία είναι θεσμοθετημένα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007, να μπορούν να επέμβουν και να συμμετέχουν εξίσου στη λήψη αποφάσεων με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των λαών της Ευρώπης. Πολλές φορές ακόμα και με μεγαλύτερο ρόλο από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Η Ευρώπη που θα προκύψει από τις επιλογές μας στις 26 του Μάη θα πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά πολύ ξεκαθαρισμένα. Οι συσχετισμοί δυνάμεων θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να εγγυηθούν τα εξής. Καταρχήν, η Ευρώπη χρειάζεται να γίνει ένας ισχυρός, ανεξάρτητος και δημοκρατικός πόλος ανάμεσα στις πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές υπερδυνάμεις της Δύσης και της Ανατολής. Οι εμπορικοί πόλεμοι που μένονται αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν μπορούν να αφήνουν την Ευρώπη απλά να παρακολουθεί. Η Ευρώπη πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, η Ευρώπη πρέπει να έχει άποψη, η Ευρώπη πρέπει να έχει πολιτική. Και όχι μόνο στους εμπορικούς πολέμους, αλλά στις εμπορικές συμφωνίες, αλλά και συμφωνίες που αφορούν τρίτες χώρες, όπως τη Ρωσία και άλλες. Η Ευρώπη χρειάζεται να εμβαθύνει περισσότερο στο ερώτημα τι είδους δημοκρατία θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να κινηθούμε σε ένα φεντεραλιστικό μοντέλο με ένα ισχυρό κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στη ΗΠΑ, ή θέλουμε μια περισσότερο αποκεντρωμένη αλλά ισότιμη διακυβέρνηση. Οποιαδήποτε λύση από τις δύο και αν είναι να δοθεί, θα πρέπει να δοθεί στη βάση της συνένεσης και της αλληλεγγύης και όχι του ανταγωνισμού και των διακρίσεων που πρεσβεύει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θέλουμε τη διαφάνεια και την ευθύνη, δηλαδή τον καταλογισμό των ευθυνών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και πάλι εδώ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν μπορεί να μας εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Η νέα Ευρώπη πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με προοδευτικές συμμαχίες του κεντροαριστερού και αριστερού χώρου και να θεσμοθετήσει ένα θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ταξικό πρόσημο και να εγγυάται την παρουσία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία, συγγνώμη, των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων όλων των μειοψηφιών που δημιουργούνται. Θα πρέπει να διαχειριστεί το θέμα με τη συμπερίληψη και κοινωνικά δικαιώματα στους μετανάστες, ενώ ταυτόχρονα να δρομολογεί λύσεις που θα τερματίσουν χρόνιους πολέμους ή θα αποτρέπουν άλλους από να ξεκινήσουν και οι οποίοι δημιουργούν συνήθως, ως γνωστόν, τα προσφυγικά ρεύματα κατά κύριο λόγο, δευτερευόντως δε την κλιματική αλλαγή, η οποία επίσης είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο αριθμό και θα γίνεται εν συνεχεία όλο και μεγαλύτερη, όλο και πιο υπεύθυνη γι' αυτόν. Για αυτά τα προσφυγικά ρεύματα, όπως βλέπουμε στη Λατινική Αμερική. Και φυσικά θα πρέπει η Ευρώπη να έχει έναν πρωταρχικό ρόλο, στην καθοριστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο, στον ενεργειακό μετασχηματισμό των οικονομιών των χωρών που την αποτελούν. Καμία από τις χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη της να μετασχηματίσει την οικονομία της καθοριστικά για το κλίμα της γης. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Γαλλία, ούτε και η Γερμανία, που είναι ο κύριος, ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, μακράν, ο μεγαλύτερος ρυπαντής με αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με την υδροηλεκτρική και τη γεωθερμική, είναι εκείνες που θα πρέπει να καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης, της ενεργειακής Ευρώπης. Αλλιώς, η μόνη άλλη αυτή τη στιγμή προοπτική την οποία έχουμε θα ήταν η πυρηνική ενέργεια. Θα ήθελα και πάλι να δείτε
ποιο είναι το ρέκορντ των ευρωπαϊκών χωρών που ανήκουν στη συντηρητική, με συντηρητικές κυβερνήσεις σε σχέση με εκείνες τις χώρες που έχουν προοδευτικές κυβερνήσεις. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και προφανώς οι ΜΕΝ προωθούν την πυρηνική ενέργεια ή μεγάλα σχήματα ανανεώσιμων πηγών, ενώ οι μικρότερες χώρες προωθούν μοντέλα όπως παραδείγματος χάρη οι ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες έχουν περιγραφεί από την ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά επίσης και μέτρα όπως έχει παρουσιάσει ο Σάντσεθ, στο πιο ριζοσπαστικό ίσως πολιτική πρόταση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ισπανίας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που ξέρουμε. Και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά, η έννοια της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να είναι κεντρική, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να γίνει μόνο με την εξοικονόμηση και πραγματικά με όσο το δυνατό λιγότερα απόβλητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει στις εκλογές του Μάη της 26ης Μαΐου, θα πρέπει να δώσουμε την ψήφο μας στην προοδευτική παράταξη, που σημαίνει ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί οι υπόλοιπες πραγματικά δυνάμεις δεν έχουν να αρθρώσουν πραγματικά έναν διαφορετικό λόγο από αυτόν του Λαϊκού Κόμματος και πραγματικά δεν θα έπρεπε να είναι άλλη η επιλογή μας. Σας καλώ λοιπόν όλους και εσάς και τα παιδιά σας και γνωστούς και φίλους να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κρίσιμες και για την Ελλάδα, είναι κρίσιμες και για την Ευρώπη και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να δώσουμε τη σωστή ψήφο. Ευχαριστώ.